Να πούμε εισαγωγικά ότι η Λέσχη φίλων του ΚΚΕ στο Σίδνεϊ διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα την επικαιρότητα στην Ελλάδα και τις διεθνείς εξελίξεις. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ζήσης Λιμπερίδης, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και επικεφαλής της Κομματικής Επιτροπής Εξωτερικού του ΚΚΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, στις 5 το απόγευμα, στην ελληνική κοινοτική Λέσχη, επί της Λακέμπα Street, στο την επόμενη ημέρα, Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, στι 2 το μεσημέρι, ο κύριο Λιμπερίδη θα είναι στη Μελβούρνη για να μιλήσει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Εργατικού Συνδέσμου Δημόκρητο, στην Διεύθυνση 583 High Street, στο Northcote. Την εκδήλωση στη Μελβούρνη διοργανώνει η αντίστοιχη λέσχη φίλων του ΚΚΕ εκεί. Εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον Ραδιοθάλαμο τον κύριο Ζήση Λιμπερίδη. Κύριε Λιμπερίδη, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Φτάσατε μόλις χθε. Μόλις χθε το βράδυ. Πρώτη φορά Αυστραλία. Πρώτη φορά Αυστραλία. Λοιπόν, από το πρόγραμμά μας έχουν παρελάσει Κάμπος οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, είτε τηλεφωνικά από την Ελλάδα κυρίω, είτε με το να έρθουν εδώ στο Ραδιοθάλαμο και να κάθονται εκεί που είσαστε εσεί αυτή τη στιγμή. Μνημονεύω έτσι μόνο ενδεικτικά τον Χρήστο τον Καράτσαλο, τον Γιώργο τον Μαρίνο που παραμένει βουλευτή στην Εύη, νομίζω. Και μέλο του πολιτικού ο, γραφείου ο, του κόμματο. Ο Παπαδάκη ο Κώστα που είναι ευρωβουλευτή και άλλα πρόσωπα του κόμματό σα. Επομένω είναι χαρά μα που κι εσεί είστε εδώ σήμερα για μια συνομιλία. Στο πλαίσιο των πολιτικών συνεντεύξεων που λαμβάνουμε από εκπροσώπους ελλαδικών κομμάτων, όπως είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος, ε, έχετε κάποιον δικό σας εδώ στην Αυστραλία? Όχι, δεν έχω. Ε? δεν έχω. Κα... Υπάρχει κάποιο που ψάχνοντας <laughs> για να προετοιμαστώ <laughs> για το ταξίδι, κάποιος Λιμπερίδης που ήταν από του πρώτου μάλιστα μετανάστε. Ε, αυτό μόνο, δεν ξέρω. Και μάλιστα είναι από την περιοχή που κατάγονται οι ε. γονεί μου, οι παππούδε μου. Θα μα τα πείτε όλα. Εσεί μα έρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα. Έρχομαι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Και η απότατη καταγωγή. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι πρόσφυγε από την Ανατολική Θράκη, από την περιοχή τη Ρέδεστου. Αλλά Έ, μου λέγατε νωρίτερα ναι. που είχα την απορία είδη, Λιμπερίδη, όχι, <laughs> όχι από τον Πόντο. Όχι από τον Πόντο. όχι από τον πόντο. ναι, μπορεί να παραπέμπει το επίθετο, αλλά δεν είμαι από τον Πόντο. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μα, κοιτάζω και το ρολόι, 15-17 λεπτά. Και τρέχει γρήγορα, το ξέρετε καλά, ο ραδιοφωνικό χρόνο. Να ρωτήσω έτσι γενικά, αρχικώ, ποιο είναι ο σκοπό του ερχομού σα, τη επισκέψεώ σα. Ναι. Ε, ο βασικό σκοπό, ο στόχο που έχουμε θέσει είναι στα πλαίσια μια πολιτική δραστηριότητα που αναπτύσσει το ΚΚΕ όλο το τελευταίο διάστημα και πριν τι εκλογέ και μετά. Το ΚΚΕ δεν σταματάει την πολιτική δραστηριότητα. Ουσιαστικά δεν, δεν σταματάει την προσπάθεια ενημέρωση. ...συζήτηση με τον κόσμο. Σε αυτά τα πλαίσια και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό... ...εντάσσεται και η επίσκεψη στην Αυστραλία... ...και σε άλλες χώρες ε, το επόμενο διάστημα... ...όπου θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε με τον κόσμο... Να, ...τα προβλήματά τους, να επιδιώξουμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις... ...προβληματισμούς ε, για βασικά προβλήματα, ζητήματα... ...που απασχολούν τον απόδημο ελληνισμό... Αλλά και να ενημερώσουμε για την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, για τη δράση του ΚΚΕ, για την πρωτοπόρα δουλειά των κομμουνιστών στο εργατικό κίνημα και στα άλλα κινήματα, με βάση τα προβλήματα, τα οξυμένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μα. Όπω είπαμε και νωρίτερα, επαφέ με εκπροσώπου του ΚΚΕ και την ομογένεια γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Α, κάποτε με ηλεκτρονικά, με το Zoom, μέσω διαδικτύου κτλ. Α, και διαζώσει, όπω εσεί καλή ώρα τώρα και είπαμε και για πρόσωπα που έχουν έρθει στο παρελθόν. Μεσολάβησε και η περίοδος με τον COVID που απέτρεψε κάποιες άλλες επισκέψεις. Αλλά υποθέτω ότι χρονικά γιατί είναι κατάλληλο που ήρθατε τώρα. Θα πρέπει να έχει ναι. κάποια σχέση αυτό και με όλα όσα έχουν συμβεί σε επίπεδο εξελίξεων και τη σχέση από Δήμων Ελλάδας μετά τις τελευταίες Σα... εθνικές Σαφέστατα. εκλογές. Σαφέστατα. Ότι έχει σχέση και με το τι έχει προηγηθεί και έχει προηγηθεί, έχουν προηγηθεί μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει ως κόμμα στην Ελλάδα. <συσχελίου> Σε αυτές τις μεγάλες μάχες συμμετείχε και ο απόδημος ελληνισμός, οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ που το στήριξαν και το ανέδειξαν δεύτερο κόμμα στους απόδημους <συσχελίου> <συσχελίου> ε, Έλληνες ε, με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές. Όμως έχουμε μπροστά μας και τις ευρωεκλογές, όμως δεν θα έλεγα ότι είναι στενά προεκλογική η επίσκεψη. Εμάς μας απασχολούν γενικότερα οι εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Με αυτή την έννοια έχουμε μια έντονη ανησυχία για το τι έχουμε μπροστά μας και με αυτή την έννοια οι θέσεις του ΚΚΕ πρέπει να γίνουν κτήμα των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό γιατί και στις χώρες που βρίσκονται εκεί οι χώρες τους Παίζουν ένα ρόλο στον έναν ή στον άλλο βαθμό σε αυτό που εξελίσσεται διεθνώ. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση τη Αυστραλία συμμετέχει στα γεμάτα, όπω τα λέγαμε, στου mm -hmm. στους σχεδιασμού σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Τόσο στι εξελίξει που γίνονται στη Μέση Ανατολή, όσο και σε σχέση με την Κίνα, σε μια σειρά ασκήσει, γυμνάσια που γίνονται, που αυτά, κατά τη γνώμη μα, δεν προϊονίζουν κάτι καλό για του λαού. Με αυτή την έννοια. Μία πλευρά, ένα ζήτημα το οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε είναι αυτό. Το δεύτερο, mm -hmm. γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια σειρά προβλήματα υπάρχουν στους Έλληνες του εξωτερικού, στον απόδημο ελληνισμό, που επίσης και από την πλευρά μας θα θέλαμε να ενημερωθούμε καλύτερα, πιο ολοκληρωμένα, mm -hmm. έτσι ώστε και εμείς να συζητήσουμε, να δούμε τι πρωτοβουλίες θα πάρουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρετε, όλα αυτά που μου λέτε... Μου φέρνουν στο νου παλαιότερε ρήσει εκπροσώπων του ΓΚΕ που λέγανε προ του μετανάστε: ε, Καλά κάνετε και αγωνι... αγωνιζόσαστε για στενότερη σχέση με τη Μητρόπολη, με τη γενέτειρα, με την Ελλάδα. Αλλά πρέπει παράλληλα να συμμετέχετε και στου αγώνε των νέων πατρίδων, των θετών πατρίδων εκεί που είσαστε, γιατί εκεί είναι κυρίω οι οικονομικέ σα σχέσει και ο τρόπο ζωή σα. Ε, το λέγανε αυτό, επειδή θα μιλήσουμε τώρα για την ψήφο των αποδήμων, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε έτσι. Ε, Ελέγχθη κάτι ότι το ΚΚΕ ήταν εναντίον της ψήφω των αποδήμων. Αυτό δεν ευσταθεί. Είχε άλλη πρόταση. Εκριβώς. Είχε άλλη πρόταση. Εκριβώς. Δεν ήταν ότι είμαι οριζοντίος και καθέτος εναντίον. Εκριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ανοίξω μια παρένθεση. Μιλάμε για αποδήμους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα είναι καλύτερα να μιλούμε για Έλληνες υπηκόους που ζουν στο εξωτερικό όταν αναφερόμαστε σε εκλογές. Γιατί αποδήμος είμαι εγώ, Φ τα παιδιά μου όμω, που είναι τώρα πάνω των 18 και έχουν την ελληνική υπηκότητα, δεν είναι απόδημοι. Είναι Αυστραλοί πολίτε ελληνική καταγωγή που, επειδή οι γονεί το επέλεξαν, έχουν λάβει και την ελληνική υπηκότητα. Και ίσω κάποιοι από αυτού να, να μην έχουν ζήσει στην Ελλάδα ή να την ξέρουν την Ελλάδα από διακοπέ ολίγων εβδομάδων, α πούμε, ή, στο ή, τόσο ή και, ή, μόνο ή, από και ξεκάθορησης. Ξεκάθορησης. Ναι. Επομένω, ναι, τι λέτε, είναι ναι, καλύτερα να λέμε Έλληνε υπηκόου ή εξοδόμηση. Αν δείτε την εξοδόμηση που ναι, κάνετε, γιατί... και έτσι είναι η εξοδομηση αν δειτε που κανετε και ετσι ειναι η πραγματικοτητα Για λόγου συντομία, το λέμε αυτό. Το λέμε όμω. Περιλαμβάνει όλο αυτό τον κόσμο. Βεβαίω δεν τον κατηγοριοποιούμε. Όχι. Ναι, ναι. Όμω, σαφέστατα υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά για την κάθε γενιά, θα έλεγα Πολύ σωστά. εγώ. Τα, τα οποία χαρακτηριστικά, αν θέλετε, στον ένα στο άλλο βαθμό επηρεάζουν και τη στάση. Λοιπόν μέχρι τις προηγούμενε προηγούμενες εθνικές εκλογές είχε ψηφιστεί ένας νόμος που έδινε σε κάποιους το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές της Ελλάδος. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι πολύ λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν το βήμα για να ψηφίσουν και μιλάω τουλάχιστον την Αυστραλία που την ξέρω λίγο καλύτερα, ούτε 200 ας πούμε νομίζω κάπου εκεί ήταν. 150 με 200 άτομα προσήλθαν στις προς... Στο ΣΥΝΤΕΑ, καλά, το Μάιτ γύρω στα 60. Ναι, ναι, πολύ κάτω από τα Τώρα όμω έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, ο καθένα μπορεί να ψήφισε αυτό που πίστευε ορθό, αλλά υπάρχει ένα νόμο, έχουν αρθεί οι περιορισμοί, πριν λίγε μέρε έγινε και η επιστολική ψήφο, έχουν δημιουργηθεί λοιπόν νέα δεδομένα. Και θέλω να σα ρωτήσω α, τι θα πράξει το ΚΚΕ μπροστά σε αυτά τα νέα δεδομένα. Διότι, έστω και αν διαφωνούσε με την άρση των περιορισμών, έστω και αν διαφωνεί με την επιστολική ψήφο, θα πρέπει να δουλέψει τώρα με αυτά τα δεδομένα. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα και με τη δυνατότητα, την ευκαιρία που μου δίνετε, να διευκρινίσω ή να ξεκαθαρίσω ή να ενημερώσω. Όλα αυτά. <χε> ε, για την στάση του ΚΚΕ. Πολύ σύντομα. Γιατί mm. περνάει και. και, και έχουμε η ώρα. Και καλά να <χε> Το ΚΚΕ πολύ σωστά το είπατε, δεν αντιτάχθηκε στη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν στις εκλογές. Έθεσε όμως πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, αν θέλετε πολύ συγκεκριμένους περιορισμούς, mm -hmm. παίρνοντα υπόψη τι, ότι με την πρόταση της κυβέρνησης και έτσι όπως διαμορφώθηκε με τον καινούριο νόμο, ουσιαστικά η κυβέρνηση δημιούργησε μια τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων, εν δυνάμει, έτσι. Εν ε ψηφοφόρων, εν βεβαίως, εν ψηφοφόρων, Όμω αυτό είναι ο στόχο τη. Ψηφοφόρων οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πάλι δυνάμει να ψηφίσουν, όμω δεν θα υφίστανται τι συνέπειε τη ψήφου και τη επιλογή του. Δηλαδή, δεν θα υφίστανται τι συνέπειε μια πολιτική η οποία θα ακολουθείται στην Ελλάδα, δεν θα τη βιώνουν στον τομέα τη υγεία, τη παιδεία της, υγείας, της παιδείας, την αγρο... οικονομική πολιτική. Τη αγροτιά. Αγροτειάς... Η πρόταση του ΚΚΕ ήταν πολύ συγκεκριμένη και έλεγε ότι έβαζε ορισμένου περιορισμού που έλεγε ότι. Αυτοί που θα έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν κάποιου οικονομικού, κοινωνικού δεσμού με την Ελλάδα. Δεν έβαζε κανένα ζήτημα. Χωρί να μπαίνει σαν αμφισβήτηση από την πλευρά μα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Γιατί ναι, ναι. ακούστηκαν και αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίω. Δε, δεν μπαίνει κανένα ζήτημα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι την αγαπάνε. Πώ το λένε, και η πρώτη του αναφορά και η κουβέντα είναι για την Ελλάδα. Και όπω ορθώ μου επισημάνατε και το γνωρίζουμε κι εμεί εδώ, η ίδια η Αυστραλία. όταν διαμένει ένας πολίτης νομίζω πάνω από έξι χρόνια στο εξωτερικό, δεν τον καταργεί ως πολίτη, αλλά του λέει ότι εφόσον τώρα ζεις, εργάζεσαι σε μια άλλη χώρα, δεν μπορείς να συμμετέχεις στα εκλογικά δρόμενα. Ο, Αν επιστρέψεις με το καλό, και ενταχθεί πάλι και έχει μόνιμη κατοικία στην Αυστραλία, και επαναφέρει ώστε. τα δικαιώματα. Και δεν ισχύει μόνο στην Αυστραλία. Και για άλλε χώρε. Και σε μια yeah. σειρά άλλε χώρε. Λέει και στο Ισραήλ, και στην Κύπρο, και στη Γερμανία, και στην Αμερική. Υπάρχουν στον έναν ή στον άλλο βαθμό ανάλογοι περιορισμοί. Δεν είναι το ζήτημα αν είναι 5, 10 ή 15 χρόνια, όμω υπάρχουν. Αυτά τα έχουμε συζητήσει. Αυτό Για την με... επιστολική ψήφο είναι ένα επιπλέον βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. Κατά τη γνώμη μας εδώ τίθεται το ζήτημα ακόμη και της εγκυρότητας της διαδικασίας. Και πάλι έχοντας την πύρα, την παγκόσμια πύρα από μια σειρά χώρε όπου υλοποιήθηκε, εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο μέτρο, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η δυνατότητα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Αυτό τώρα πώς το σκεφτόσαστε και θα σας ναι. πω γιατί. Ε, μιλάτε με έναν δημοσιογράφο που ζει στην Αυστραλία και η επιστολική ψήφος ζει, ε, όχι ζει, λειτουργεί, ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια mm -hmm. Και σα το λέω κι εγώ ο ίδιο, δύο φορέ ψήφισα με επιστολική ναι. ψήφο, επειδή θα έτυχε να απουσιάζω εκείνο το διάστημα, συνήθω στην Ελλάδα, άμα είναι του θερινού μήνε. Λοιπόν, και θέλω έτσι να μου πείτε, τι είναι αυτό που ανησυχεί το ναι. κόμμα σας ότι μπορεί να υπάρξει αλλίωση, ας πούμε. Ε, ε, τι τι εμα... να πάει στραβά. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει επακριβώς Ακόμη, ναι. τη διαδικασία. Άρα είμαστε σε μία φάση όπου αναμένουμε να δούμε και το πρακτικό, τεχνικό κομμάτι της διαδικασίας. Και υπάρχουν ερωτηματικά βέβαια. Να σας πω για παράδειγμα, στην Αυστραλία. Α υποθέσουμε ότι εγγράφονται 20.000 εκλογέ. Εκλο, ναι. Που θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο υποχρεωτικά. Συσταγωγικά δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή ναι, δεν, δεν θα, δε θα στηθεί κανένα στα προξενία, ναι. Θέτουμε ένα ερώτημα. Μέσα από ποια διαδικασία θα φτάσει ο φάκελο στον εκλογέα. Θα το πάρει ο πρόξενο, να το πάει σπίτι-σπίτι. Προφανώ θα αναθέσει σε μια ιδιωτική εταιρεία να διακινήσει του φακέλου. Να ταυτοποιήσει το ποιο θα είναι εκλογέ. Και αντίστροφα, όταν ο εκλογέ ψηφίσει, προφανώ μέσα από κάποιο δρόμο θα πρέπει αυτό ο φάκελο mm -hmm. να φτάσει στο προξενείο και από εκεί να καταμετρηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικό ή Εσωτερικό που θα φτάσει ναι, να, το διευκρινίσει. Να διευκρινίσω προηγουμένω όταν έλεγα για την Αυστραλία ναι. ότι εδώ. Α, αλλά βέβαια είναι εσωτερικό και η επιστολική ψήφος θα ισχύσει και στην Ελλάδα αλλά είναι άλλο να ψηφίζεις από τη Λάρισα ας πούμε γιατί και να πάει η επιστολική ψήφος εκεί που είσαι εγγεγραμμένος στην Αθήνα και άλλο από το εξωτερικό, διότι εμείς mm. με, με ταχυδρομείο θα τη στείλουμε άραγε. Λέω, δηλαδή δεν ξέρουμε αν αυτό. Εμεί θέτουμε ορισμένα ερωτήματα mm. με βάση και πάλι την εμπειρία που υπάρχει από χώρε όπου έχει εφαρμοστεί. Σε μία σειρά mm. χώρε, για παράδειγμα, τη Ευρώπη, έχουν παρουσιαστεί σοβαρότητα προβλήματα μέχρι και έχουν γίνει ε, προσφυγέ στα δικαστήρια mm. για ακύρωση εκλογών. Στην Ισπανία βρέθηκαν ολόκληροι σάκι με ε, φακέλους... Αντιληπτό. Στις χωματέρες. Αντιληπτό. Έχετε, στη, έχετε... στη Γερμανία για συγκεκριμένο κόμμα, ενώ το ποσοστό του στις, ε, στις, εκλογές. στις εκλογές με, με την αυτοπρόσωπη παρουσία ήταν για παράδειγμα 5% με τις στο άλλο ήταν 60%. Άρα, οπότε εκεί οπότε, κινούνται οι υποψίες. Όλα αυτά λέω, μας βάζουν σε μεγάλη ανησυχία. Όπως είπα ο χρόνος είναι ναι. ραδιόφωνο είμαστε, υπάρχουν νέα δεδομένα. Και έρχεται τώρα ενώπιον σα, εδώ που θα πάτε, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, ένα συμπάρικο. Γεια σα, κύριε Λιμπερίδη. Εγώ θα πάω να γραφτώ. Σα παρακαλώ, εφόσον τώρα θα ψηφίσουμε για ευρωεκλογέ, γιατί να ψηφίσω, ΚΚΕ. Καταρχήν, πολύ, πολύ καλά θα κάνει και θα εγγραφεί. Εμεί λέμε. Δε, ε, αυτή τη στιγμή έχει γίνει νόμο του κράτου. Βεβαίω, εμεί έχουν καταθέσει την πρότασή μα, τα είπαμε κτλ. Πρέπει να ψηφίσουν. Και πρέπει να ψηφίσουν όλοι αυτοί όσοι έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα, όπως θέλετε πείτε το, για να στείλουν ένα μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα. Ένα μήνυμα που εναντιώνεται στην πολιτική που έχουν εφαρμόσει, να στέλνουν ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυναμώνοντας το ΚΚΕ. Άρα εμείς δεν καλούμε μόνο να εγγραφούν και να ψηφίσουν, να εγγραφούν να ψηφίσουν και να ισχυροποιήσουν ακόμη παραπέρα το ΚΚΕ, γιατί είναι η μοναδική δύναμη που στις σημερινές συνθήκε με τις δυνατότητες που έχει μπορεί να αποτελέσει το πραγματικό αντιπαλωδέως να είναι η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Να είναι η άλλη φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου κάτι, α, θυμάμαι και διορθώστε με αν δεν το λέω και απόλυτα σωστά, πολλά κόμματα, έλεγε το ΚΚΕ, δύο πολιτικές. Το ΚΚΕ και όλοι οι άλλοι μαζί. Περιθώρια συνεργασίας με κανέναν, αν και στις ευρωεκλογές δεν τίθεται τέτοιο θέμα νομίζω. Ναι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν υπάρχει δεν νομίζω ότι ναι. υπάρχουν Αφορά προϋποθέσεις το... για κάτι τέτοιο. Αφορά μόνο τις τι εσωτερικέ εκλογέ. Βεβαίω, το έχουμε απαντημένο mm. αυτό το ερώτημα και νομίζω ότι έχουμε δικαιωθεί. Και έχουμε δικαιωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όταν, αν θέλετε, και ένα κομμάτι μεγάλο των ψηφοφόρων του ΚΚΕ του 2012-2015. Το Καλούσε το ΚΚΕ να συνεργαστεί και να στηρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, εγώ θέτω το ερώτημα: εάν το ΚΚΕ έκανε τότε το λάθο να συνεργαστεί, ε, πώ θα συζητούσαμε σήμερα εδώ και πόσοι από του ψηφοφόρου του ΚΚΕ θα μα άκουγαν αυτή τη στιγμή και θα δέχονταν αυτά που λέμε. Θέλω να σα ρωτήσω, γιατί το είπατε κι εσεί προηγουμένω, έχει προβλήματα η ομογένεια. Ήδη από την ώρα που πατήσατε το πόδι σας εδώ με του ομοιδεάτε σα, του φίλου σα. Θα μιλήσατε και για την κατάσταση με το Προξενείο, όπου κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν για ραντεβού και τους λένε σε δύο χρόνια από σήμερα. Έχουμε θέματα με τις συντάξεις. Υπάρχουν ομογενείς που παίρνουν μια σύνταξη από την Ελλάδα και έχουν πρόβλημα να επικοινωνήσουν. Έχουμε τη γλώσσα μας, κατά ψέματα, φθήνη. Έτσι, το ΚΚΕ πώς μπορεί να συμβάλλει και δεν ξέρω αν πράττει και κάτι σε επίπεδο κοινοβουλευτικό ή άλλο ε, ε, του Κόμμα Ελλάδας, ε, για όλα αυτά τα ζητήματα καταρχήν είναι ενήμερο. Βεβαίω και κάποια καινούρια προβλήματα με την, στην εξέλιξη και αυτές τις μέρες εδώ θα, τα, θα ενημερωθούμε. Mm -hmm. Με τη δυνατότητα που υπάρχει, που έχουμε ως ε, κόμμα, τη δυνατότητα που μας έδωσε ο ελληνικός λάο να εκπροσωπηθούμε στην ε, Βουλή, ε, παρεμβαίνουμε, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Και μάλιστα, να σας πω ότι συγκεκριμένα εχθές, συνεδρίασε η αρμόδια η μόνιμη επιτροπή για τον απόδημο ελληνισμό ε, για να συζητήσει ε, για το πώς θα αξιοποιήσει τα νέα ψηφιακά μέσα ε, προ όφελο του απόδημου ελληνισμού. Ε, εντάξει, ε, εμείς δεν είμαστε ενάντια σε αυτό, αλλά λέμε ότι μάλλον αυτό έρχεται στην επιφάνεια και ως επίκαιρο ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνηση, για να δει πώς θα αξιοποιήσει όλο αυτό μπροστά στι εκλογές. Και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στην Επιτροπή Εκτές με τον βουλευτή μας τον Μανώλη το Σιντιχάκη mm -hmm. ότι καλό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματα των Ελλήνων που μένουν στο εξωτερικό επικεντρώνοντας την δραστηριότητα της, την παρεμβάση της, της της και ιεραρχώντας ακριβώς την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα προξενία που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στους Έλληνες έτσι, για να βγάλεις ένα χαρτί μια βεβαίωση ένα πιστοποιητικό ή ένα διαβατήριο μπορεί να περάσει και ένα χρόνο, πέρα από το κόστος που επομίζονται οι Έλληνε ή την, τα προβλήματα, τα σοβαρότητα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνόγλωση εκπαίδευση. Είναι γνωστό ότι του προηγούμενους μήνε κλείσανε σχολεία στη Γερμανία. Και εδώ, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν ανάλογα προβλήματα, συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει ποτέ συζήτηση και πολύ περισσότερο δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την επίλυσή του. Νομίζω σε αυτά πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα. Κυρίω όμω οι Έλληνε που ζουν στο εξωτερικό και τα βιώνουν αυτό που λένε στο πετσί του, θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία να αναπτύξουν διεκδικήσει για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Κύριε Λιμπερίδη, έχω άλλα 132 ερωτήματα. Ο χρόνο δεν μου επιτρέπει άλλα. Αλλά θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ Εγώ σας που ήρθατε εδώ στο Ραδιοθάλαμο και είχαμε αυτή τη συζήτηση. Να θυμίσω ότι στο Σίδνεϊ μιλάτε την ερχο... το ερχόμενο Σάββατο και στη Μελβούρνη την ερχόμενη Κυριακή. Στο Σίδνεϊ στην ελληνική κοινότητα, στο προάστιο Λακέμπα. Στη Μελβούρνη, στο οίκημα του Δημοκρήτου, στο προάστιο Νόρθκοτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.